Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ένα ακόμα προκλητικό νομοσχέδιο που έρχεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του τουριστικού κεφαλαίου, επιδιώκει να παραδώσει ό,τι έχει μείνει ανεκμετάλλευτο σε μεγαλοξενοδόχους και επιχειρηματικούς κολοσσούς του κλάδου, ενσωματώνει προνόμια, κίνητρα και μέτρα που νομιμοποιούν όλες τις παρανομίες σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, αγνοώντας συνειδητά και επιδεικτικά ότι όλοι αυτοί τραβούν του Χριστού τα πάθη, με βουνό τα οικονομικά εμπόδια και τα χρέη να τους πνίγουν, ενώ οι λίγοι μεγαλοξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες θησαυρίζουν. Ενώ τα ρεκόρ αφίξεων, εισπράξεων, κερδών σπάνε το ένα μετά το άλλο, τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να χαρούν διακοπές, τις ομορφιές και τις θάλασσες, τα βουνά, τα δάση, τα μνημεία του πολιτισμού μας. Δεν τα λέει το ΚΚΕ αυτά, τα λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι ότι οι Έλληνες και φέτος θα κάνουν λιγότερες μέρες διακοπές. Τα πανάκριβα εισιτήρια στα καράβια, στα κτέλ, τα διόδια, η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα και στην εστίαση, η ακρίβεια στα καύσιμα έχουν γίνει απαγορευτικά εμπόδια για το λαό μας για να χαρεί διακοπές και αναψυχή. Αντίθετα, ζούμε το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Η Κρήτη βουλιάζει και αναμένεται για φέτος να ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια τουρίστες με ανύπαρκτα δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης, με ανεπάρκεια νερού, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, με σοβαρά ζητήματα όχλησης σε περιοχές απροστάτευτες από πλημμύρες, πυρκαγιές και αποψηλωμένες από μονάδες υγείας, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης, όπου το καλοκαίρι υποδέχεται τόσα εκατομμύρια τουρίστες και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τον υπάρχον πληθυσμό. Το κόστος ζωής έχει ανέβει στα ύψη. Πανάκριβα ενίκια για σπίτια που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του λαού, ενώ θησαυρίζουν οι εταιρείες real estate, τα fund και οι εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων που αγοράζουν κοψοχρονιά κατοικίες και τις αξιοποιούν για Airbnb. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, και μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζονται οι υποδομές και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μιλάτε για τουριστικά θαύματα, αλλά κάνετε πως δεν βλέπετε το εργασιακό apartheid, τα δεκάδες μικρά και μεγάλα εργοδοτικά εγκλήματα που η νομοθεσία βαφτίζει ατυχήματα, όπως το περιστατικό λιποθυμίας ναυαγοσόστριας στο ξενοδοχείο Κρέτα Μπι στην Αμουδάρα Ηρακλείου, οι σακατεμένες από την υπερεργασία καμαριέρες, τα διαλυμένα μυοσκελετικά των σερβιτόρων, των μαγείρων που καίγονται με τα λάδια στις κουζίνες, με τις ατέλειωτες ώρες ορθοστασίας και τα εκατομμύρια πιάτα που βγαίνουν καθημερινά, με τη ραγδαία αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών που έχουν κόστος, μέχρι και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, τα αμέτρητα περιστατικά των τελιβεράδων που έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάματο. Αποτυπώνουν όλα αυτά την προόδο και την ευημερία που φέρνει για τους πολλούς η ανάπτυξη των κερδών των λίγων. Απάνθρωπη εκμετάλλευση των εργαζομένων, οι οποίοι εξουθενώνονται για τα κέρδη των τουριστικών ομίλων μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς εντατικοποίησης εξοντοτικών ωραρίων έως και 13 ώρες χωρίς ρεπό, ατέλειωτες και απλήρωτες υπερορίες με μισθούς κατώτερους των σύγχρονων αναγκών. Από τη μία στρώνεται το έδαφος για το μεγάλο τουριστικό επενδυτικό φαγκοπότι των 387 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προσφάτως εγκρίνατε εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ 8,6 δις για τα F-35. Προστατεύετε τραπεζίτες και εφοπλιστές με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εθελοντική φορολογία, και από την άλλη η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό δικαιούνται μόνο 3 μήνες επίδομα ανεργίας, ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν το δικαιούνται καθόλου και καταδικάζονται στην πείνα. Ο αποκλεισμός των εποχικών εργαζομένων από το επίδομα ανεργίας είναι απάνθρωπος. Το Ταμείο Ανεργίας δεν τους το χάρισε κανένας ξενοδόχος και καμία κυβέρνηση. Το κατακτήσανε με σκληρούς αγώνες, όπως και το ΕΦΑΠΑΞ. Ούτε βήμα λοιπόν πίσω, λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να δοθεί το επίδομα χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους στο ύψος των 600 ευρώ αφορολόγητο για όλο το διάστημα της ανεργίας τους μέχρι να αρχίσουν ξανά να εργάζονται.
απορείται για την έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά η λύση που δίνεται είναι οι νέες μετακλήσεις από εργαζόμενους τρίτων χωρών. Αντί να αυξήσετε τους μισθούς, αντί να εξασφαλίσετε ανθρώπινα ωράρια, ταμείο ανεργίας για όλους, μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν, οργανώνετε τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, εκτός από τα νέα παιδιά τους σπουδαστές που τους έχετε με 400 ευρώ χωρίς ένσημα εσείς και οι μεγαλοξενοδόχοι οι φίλοι σας, καλύπτοντας οργανικές θέσεις, θα προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι που θα έρχονται από τρίτες χώρες θα κάνουν τα πάντα και θα ζουν και σε άθλιες συνθήκες. Γι' αυτό υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στις ξενοδοχειακές μονάδες, με απειλές και ρήτρες πρόστιμα που φτάνουν και τα 5.000 ευρώ σε όποιον εργαζόμενο τολμήσει να παραιτηθεί μεσούσι στη σεζόν, διότι δεν αντέχουν να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό, 10 και 12 ώρες την μέρα και κάτω από συνθήκες διαβίωσης απαράδεκτες. Η ίδια πραγματικότητα λοιπόν δείχνει ξεκάθαρα το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τον πλέον εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Σίγουρα δεν κερδίζουν οι εργαζόμενοι του ταξιδιωτικού πρακτορείου Mythic Point Ελλάς ΑΕ στο Ηράκλειο Κρήτης, θυγατρική του FTI που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε πτώχευση αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους ξεκρέμαστους μεσούσεις στη σεζόν. Σίγουρα δεν κερδίζουν οι ξεναγοί που αντιμετωπίζουν την ασυδοσία των τουριστικών γραφείων, ικανοποιώντας η κυβέρνηση το πάγιο αίτημά τους να μπορούν να ορίζουν ξεναγό όποιον θέλουν χωρίς πιστοποίηση. Το νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά τον ορισμό του ξεναγού, αφού τον περιορίζει μόνο σε μουσεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, περίκλειστα μνημεία και οργανωμένους ιστορικούς τόπους, μη θεωρώντας τον απαραίτητο εκτός αυτών, νομιμοποιώντας το φαινόμενο των παράνομων ξεναγήσεων. Υπάρχουν μάλιστα καταγγελίες ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού είναι αναρτημένη διαφήμιση ιδιωτικών ξεναγήσεων από ιδιωτικό γραφείο, γεγονός που δείχνει και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων των ξεναγών. Επιπλέον η κυβέρνηση χτυπά τον δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης για τις σχολές των ξεναγών και απαξιώνει το περιεχόμενο των σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα ξενάγησης σε απόφυτους ταχύριθμων σεμιναρίων αντί για αναβάθμιση των σχολών ξεναγών. Αυτά νομοθετεί η κυβέρνηση και την καλούμε εδώ και τώρα να αποσύρει αυτές τις διατάξεις. Σίγουρα δεν κερδίζουν ούτε οι ταξιτζίδες όταν ο τζίρος τους έχει μειωθεί πάνω από 30% με υποκλοπή του μεταφορικού τους έργου, νομιμοποιώντας την πειρατεία, κλείνοντας το μάτι στις διάφορες εταιρείες επιβατικών ιδιωτικής χρήσης μεταοδηγού. Στην πράξη με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του μεταφορικού έργου στους ίδιους τους ξενοδόχους και στους τουριστικούς πράκτορες. Σίγουρα δεν είναι κερδισμένοι ούτε οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν μάχη με την απαθροπιά των πρακτόρων για τα εξαντλητικά ωράρια και τους μισθούς πείνας, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και αμοιβών. Ο τουρισμός λοιπόν είναι θαύμα για τους λίγους και ανεκπλήρωτη ανάγκη ή εφιάλτης ή και εφιάλτης για τους πολλούς σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες τουριστικά καταλήματα, με αναπτυγμένο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών και υποδομών, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ένας στους δύο στερείται εντελώς διακοπές, ενώ και αυτοί που τα καταφέρουν στερούνται άλλες βασικές ανάγκες για να ανταποκριθούν στο κόστος μιας ολιγοήμερης απόδρασης. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια του Υπουργείου Τουρισμού, τα νομοσχέδια για τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, το δασοκτόνο νόμο, η κυβέρνηση εξασφαλίζει το απαραίτητο νομοθετικό υπλοστάσιο για τους επιχειρηματικούς ομίλους στον τουρισμό, αλλάζοντας χρήση γης, συγκεντρώνει τη γη σε λίγα χέρια, ακόμα και έφορων γεωργικών περιοχών στο όνομα του αγροτουρισμού και του ινοτουρισμού. Προβλέπονται μαρίνες κατά παραγγελίες ξενοδόχων, επενδύσεις παντού, μετατρέποντας παραλίες, βουνά, δάση, ποτάμια, ιαματικές πηγές, ναυάγια, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται σε δίκτυο Natura 2000, κατά δυτικά πάρκα, ακόμα και νησιωτικά συμπλέγματα σε χρυσοφόρα πεδία δράσης. Η χώρα μας
Και η Κρήτη ειδικά διαθέτει πλούσιο φυσικό κάλος. Και αντί να το απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, το παραδίδεται βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο για εκμετάλλευση. Το ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό, βρίσκεται απέναντι στην πραγματικότητα που θέλει στον κλάδο να κυριαρχούν τα μονοπόλια και οι tour operator, όπου ο τουρισμός και οι διακοπές είναι πολυτελές εμπόρευμα και όχι κοινωνικό δικαίωμα. Καθιστά άπιαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων το δικαίωμα σε φθηνές διακοπές, αναψυχή και περιήγηση. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη, καθολικό, λαϊκό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Ευχαριστώ πολύ.